Καταβάλλονται αύριο Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου 21,7 εκατομμύρια ευρώ σε συνολικά 11.466 αγρότες παραγωγούς όλης της χώρας για ζωικό και φυτικό κεφάλαιο. Πιο συγκεκριμένα σύμφωνα με την ανακοίνωση του οργανισμού, την Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου 2015 ο ΕΛΓΑ θα καταβάλει στους τραπεζικούς λογαριασμούς 11.466 δικαιούχων Παραγωγών αποζημιώσει συνολικού ύψου 21.695.877,83 ευρώ. Οι αποζημιώσει αυτέ αφορούν εκαθαρίσει ζημιών στη φυτική παραγωγή και κυρίω σε αμπέλια, ελιέ, οποροφόρα, δέντρα, σιτηρά, σανοδοτικά φυτά, εσπεριδοειδή, καλοκαιρινέ αρωτρέε καλλιέργειε, κυπευτικά και καπνά και στο ζωικό κεφάλαιο από διάφορα ζημιογόνα αίτια για τα έτη 2014 και 2015. Προφανέστατα τα χρήματα που περιμένουν ως αποζημίωση οι πληγέντες από τις πάμπολες θεομηνίες αγρότες της Πιερίας που επλήγησαν μέσα στο 2014 δεν ήρθαν και αυτό είναι απολύτως αδικαιολόγητο και συνάμα απαράδεκτο. Ευρεία σύσκεψη με τη συμμετοχή του ΓΕΟΤΕ, του ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά και των περιφερειών, θα πραγματοποιηθεί αύριο Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου, προκειμένου να διαμορφωθεί το πλαίσιο μια οριστική και ολοκληρωμένη πρόταση για το θέμα των βοσκότοπων. Σύμφωνα με τα όσα δήλωσε ο αναπληρωτή Υπουργό Αγροτική Ανάπτυξη, Βαγγέλη Αποστόλου, μετά από σύσκεψη που είχε με του εκπροσώπου του ΓΕΟΤΕ, σκοπό είναι η επίλυση του μείζωνο ζητήματο τη χρήση και τη διαχείριση των βοσκότοπων που άμεσα συνδέονται με τι ενισχύσει στους κτηνοτρόφους. Σημείωσε επίσης ότι θα είναι εποφελής για τον αγροτικό κόσμο η στενή συνεργασία του Υπουργείου με το ΓΕΟΤΕ, το οποίο όπως δήλωσε ο πρόεδρος του Σπύρος Μάμαλης, προτίθεται να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στην προσπάθεια παραγωγικής ανασυγκρότησης της χώρας. Η επιστημονική γνώση πρέπει να βρίσκεται μέσα στην παραγωγική διαδικασία, είπε. Χαρακτηριστικά, διαπιστώνουμε μια ένταση στον αριθμό των συσκέψεων για το μείζον θέμα των βοσκοτόπων και μακάρι να βρεθεί μια τελική και ικανοποιητική για τους κτηνοτρόφους μας λύση. Επιστροφή των αδειών στους παραγωγούς και πολιτές που τις απόλεσαν λόγω αδυναμίας εξασφάλισης φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας καθώς παράταση έξι μηνών για την ανανέωση των υφιστάμενων αδειών ζητάει από την κυβέρνηση η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Επαγγελματιών Πολιτών Λαϊκών Αγορών. Όπως επισημαίνει στην ανακοίνωσή της η Ομοσπονδία, με την ψήφιση του νόμου 4264 του 2014 από την προηγούμενη κυβέρνηση, προβλέπεται εκτός των άλλων δικαιολογητικών και η προσκόμιση φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας για την ανανέωση των αδειών. Ωστόσο, λόγω της κρίσης, πολλοί πολιτές αδυνατούν να προσκομίσουν αυτά τα δικαιολογητικά με αποτέλεσμα να τίθενται εκτός επαγγέλματος. Επίσης με τον ίδιο νόμο, ο οποίος προβλέπει ότι οι πολιτές των επαρχιακών δήμων αδειοδοτούνται μόνο από το Δήμο που έχουν τη μόνιμη κατοικία τους και για θέσεις που προκυρήσει μόνο ο συγκεκριμένος Δήμος αδυνατούν να ανανεώσουν την άδειά τους σε γειτονικούς Δήμους που δραστηριοποιούνταν μέχρι σήμερα. Με αποτέλεσμα χιλιάδες συνάδελφοί μας να εξασφαλίζουν για το μέλλον μόνο μία ή δύο το πολύ μέρες εργασίας, όσες και οι λαϊκές αγορές του Δήμου τους.